Παρά τις αντιξιότητες που αντιμετωπίζετε τελευταία χρόνια, η Βικελία Δημοτική Βιβλιοθήκη δεν σταμάτησε στιγμή τις πολιτιστικές της δραστηριότητες. Χάρη στο μεράκι και το φιλότιμο των εργαζομένων σε αυτήν και για αυτήν, εξακολουθεί να είναι ένας πολιτιστικός φάρος για τον Δήμο και την πόλη του Ηρακλείου. Εμείς ως Επιτροπή, κατά την υποκειμενική μου άποψη, παραλάβαμε μια Βικελία διαλυμένη και ξέρω για αυτό το θέμα κάποιοι έχουν τεράστιες πολιτιστικές ευθύνες και ηθικές. Με την ολόπλευρη στήριξη της σημερινής Δημοτικής Αρχής και κυρίως της ξέρω, Αντιδημάρχου κυρίας Πλεύρη, γίνεται μια δουλειά υποδομής να ανορθώσουμε τη Βικελαία. Ελπίζουμε με εντατική δουλειά και τη διάθεση που όλοι έχουμε, όταν με το καλό μεταστεγαστεί στο ανακοινισμένο της κτίριο, να έχουμε κερδίσει το χαμένο χρόνο και να είναι έτοιμη να λειτουργήσει ως μια βιβλιοθήκη σύγχρονη, όπως αρμόζει στη μακρά ιστορία της. Στο πλαίσιο αυτό, η Βικελαία ανακοίνωσε την εφετινή λειτουργία του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών. Τα σεμινάρια στον Ερινό Κύκλο θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα Ανδρόγεο από τις 12 Μαΐου έως τις 22 Ιουνίου με το ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα «Ευρώπη και Δημοκρατία», με διδάσκοντες, έγκριτους ειδικούς επιστήμονες, ενώ η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη. Όσοι και όσοι το επιθυμούν φυσικά μπορούν να εγγραφούν στα γραφεία της Βικελαίας στη Χορτατσόν και να λάβουν, εάν το θελήσουν, βεβαίως η παρακολούθηση στο τέλος του σεμιναριακού αυτού κύκλου. Εμπλουτίζει διαρκώς το υλικό των βιβλίων της με νέους τίτλους. Προχωρεί τις εργασίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης του καταλόγου της. Συνεχίζει σταθερά το εκδοτικό της πρόγραμμα. Προετοιμάζεται ήδη ο διαγωνισμός για την έκδοση 2 νέων βιβλίων, εκείνου για την αρχή Αγόρτινα του καθηγητή Αντώνιο Ντιβίτα σε ελληνική μετάφραση και του Καστροφύλακα από το Βενετσιάνικο Αρχείο. Επίσης, προγραμματίζεται και η έκδοση του καινούριου τεύχους του περιοδικού Παλίμψιστο. Εξάλλου, βρισκόμαστε στη διαδικασία εκπόνησης μελέτης για τη μεταφορά του βιβλιοπωλείου στη μεγάλη γωνιακή αίθουσα του κτηρίου της Βικελαίας, στα Ακτάρικα. Παράλληλα, η Βικελαία Βιβλιοθήκη διοργανώνει και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως το Εργαστήριο Ελληνικής Παλαιογραφίας, ενώ στις 6 και 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί πολιτιστικό διήμερο με μουσική και βιβλία στο αίθριο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο.